λειτουργία της και το γιόρτασε σε γνωστό τεχνό μαγαζί με stand-up comedy και πολύ σάτυρα. Εγώ έγινα celebrity για να με δείχνετε το star, να μπορώ να μπαίνω στα κλαμπ, να μικρώ πόρτα. Πήγα τις προάλλες σε ένα μπαρ και θέλω πόρτα. Τα πρώτα του γενέθλια γιόρτασε το Comedy Lab και πρωταγωνιστής ήταν το stand-up comedy. Ήμουνα στον ΟΑΕ, στο Ταμείο Ενεργείας και μια πόρτα γράφε πάνω απαγορεύεται είσοδος στους μη έχοντες εργασία. Μια ομάδα ηθοποιών συναντήθηκαν και δημιούργησαν στο διαδίκτυο μια ιστοσελίδα γεμάτη γέλιο και σάτυρα. Η οικονομική κρίση εδώ είναι χρήσιμη, αφού όσοι ασχολούνται με το stand-up comedy εμπνέονται από αυτή. Υπάρχει μια μετακίνηση και προς το ίντερνετ. Υπάρχει, πιστεύω, προς το θέατρο, υπάρχει προς άλλες χώρες, όπως είναι από την Κύπρο που πηγαίνουν πολλοί συνάδελφοι, μέχρι και το LA. Ξανακάνεις καριέρα, αν είσαι ο Τζόρτζογλου, ας πούμε, εύκολα. Ένα Τζακ Ράσελ να έχεις, άμα μπει ο κλέφτης μέσα, θα γαμπιέσει τον Τζακ Ράσελ, θα πας να δεις τι έγινε. Αυτοί που έχουν σκύλο έχουν αντίθετη άποψη. Γιατί αν γαμπιέσει ο σκύλος, τι του λένε, σκάσε! Η ζωή μου μετά την κρίση μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή μου πριν την κρίση. Πέραν από ανεπάγγελτους celebrities οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν πράγματα τα οποία είναι πολυτέλεια. Δηλαδή δεν είναι καθόλου χρήσιμο να απλά να υπάρχεις κάπου για να υπάρχεις. Αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα. Με το χιούμορ μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα, από την κρίση μέχρι και τη μελαγχολία. Για τις εκλογές που έγιναν, αν η βλακεία ήταν λαμπάκια, θα ήμασταν το Las Vegas. Αν ήταν άθλημα, θα ήμασταν Ολυμπιονίκες.